Εντάξει, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκήνωσον και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Το θέμα είναι το εξής. Οι ψυχές εκείνων που αποθνίσκουν με βίαιον θάνατον δεν γίνονται δαίμονες από τον Ιερό Χρυσόστομο. Και συνέχεια περικρίσεως και ελεημοσύνης. Επαναλαμβάνω, από τον Ιερό Χρυσόστομο. Θαύμασα την αγάπη σας όταν την προηγούμενη φορά άρχισα το λόγο για το Λάζαρο. Εξυπακούεται ή επεξηγούμε για τον Λάζαρο που αναφέρεται στην παραβολή του Λαζάρου και του Πλουσίου. Επειδή και την υπομονή του φτωχού παραδεχθήκατε και τη σκληρότητα και απαθροπιά του πλουσίου καταδικάσατε. Δεν είναι λοιπόν αυτά δείγματα καλής διαθέσεως, διότι και αν ακόμα δεν εφαρμόζουμε την αρετή, την επαινούμε όμως. Θα μπορέσουμε οπωσδήποτε να την εφαρμόσουμε. Και αν δεν αποφεύγουμε την αμαρτία, την κατηγορούμε όμως, θα μπορέσουμε οπωσδήποτε αργότερα να την αποφύγουμε. Επειδή λοιπόν δεχθήκατε με πολύ ευχαρίστηση εκείνα τα λόγια εμπρός, λοιπόν να αναπτύξουμε και τα υπόλοιπα. Τότε είδαμε τον πτωχό Λάζαρο στην πόρτα του πλουσίου. Σήμερα το βλέπετε το Λάζαρο στους κόλπους του Αβραάμ. Τον είδατε που τον έγλυφαν οι σκύλοι, τον βλέπετε τώρα που τον περιστοιχίζουν άγγελοι. Τον είδατε τότε στη φτώχεια, τώρα τον βλέπετε στην ευτυχία. Τον είδατε τότε στην πείνα, το βλέπετε τώρα σε μεγάλη αφθονία. Τον είδατε τότε να αγωνίζεται, τον βλέπετε τώρα να στεφανώνεται.
Είδατε τους σκόπους, βλέπετε τις πληρωμές και πλούσιοι και φτωχοί. Οι μεν πλούσιοι, για να μην νομίζετε ότι ο πλούτος χωρίς την αρετή αξίζει κάτι. Οι δε πτωχοί, για να μην νομίζετε ότι είναι κάτι κακό η φτώχεια. Και στους δύο υπήρχε αυτός ο δάσκαλος, διότι δεν απελπίστηκε εκείνος που ζούσε στη φτώχεια. Πώς θα συγχωρεθούν όσοι απελπίζονται ενώ ζουν στον πλούτο? Εάν εκείνος ο φτωχός Λάζαρος, όταν πεινούσε και βασανιζόταν, έδειχνε ευγνωμοσύνη, τι θα απολογηθούν όσοι ενώ ζουν στην αφθονία δεν θέλουν να πλησιάσουν σε αυτή την αρετή? Οι φτωχοί πάλι που αγανακτούν και παραπονούνται για τη φτώχεια τους, πώς θα συγχωρεθούν όταν αυτός που ζούσε στη πείνα και την ανέχεια και την εγκατάλειψη και την συνεχή αρρώστια και μάλιστα σε σπίτι πλουσίου, περιφρονούμενος από όλους, χωρίς να μπορεί να δει και κάποιον άλλον που να υπέφερε τα ίδια, παρόλα αυτά εφαίνεται ότι επίστευε εις τόσο μεγάλο βαθμό. Από αυτό λοιπόν ας μάθουμε να μην καλοτυχίζουμε όσοι έχουν πλούτη, ούτε να λυπούμεθα αυτούς που είναι φτωχοί. Ή καλύτερα, για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι πλούσιος εκείνος που περιβάλλεται από πολλά πλούτη, αλλά αυτός που δεν χρειάζεται τα πολλά. Ούτε είναι φτωχός εκείνος που δεν έχει τίποτε, αλλά αυτός που κυνηγάει τα πολλά. Τούτο πρέπει να θεωρείται σαν κανόνας της φτώχειας και του πλούτου. Αν δεις λοιπόν κάποιον να κυνηγάει πολλά, να πιστεύεις σίγουρα ότι αυτός είναι ο φτωχότερος από όλους. Και αν ακόμα κατέχει περισσότερα χρήματα από όλους. Αν πάλι δεις κάποιον που δεν έχει ανάγκη από πολλά, να τον θεωρείς ως το πλουσιότερο από όλους. Κι αν ακόμη δεν κατέχει τίποτε.
διότι είναι συνηθισμένο να κρίνουμε τη φτώχεια και τα πλούτη από τη διάθεση της γνώμης και όχι από τον όγκο της περιουσίας. Επαναλαμβάνω. Είναι συνηθισμένο να κάνουμε την κρίση μας επάνω στη φτώχεια και τα πλούτη από τη διάθεση της γνώμης και όχι από τον όγκο της περιουσίας. Όπως λοιπόν δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι είναι υγιής αυτός που συνεχώς διψάει, έστω και αν ζει στην αφθονία ή ευρίσκεται πλησίον των ποταμών και των πηγών, αφού καίγεται ολόκληρος από τη δίψα. Επαναλάβω. Τι να το κάνεις, να έχεις ποτάμια δίπλα σου και να σε καίει δίψα. Διότι ποιο είναι το όφελος από αυτή την αφθονία των υδάτων όταν μένει άσβεστο το πάθος της δίψας, ποια είναι ωφέλεια? Το ίδιο ας λέμε και για τους πλούσιους, αυτούς που πάντοτε επιθυμούν και διψούν για τα ξένα. Ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε να πιστεύουμε ότι χαίρονται κάποιον πλούτον. Δεν χαίρονται τα αγαθά που έχουν. Διότι αυτός που δεν μπορεί να ικανοποιήσει την επιθυμία του, πώς θα ζήσει ποτέ με ευπορία και αν ακόμα τον περιβάλλον όλα τα αγαθά. Αυτοί όμως που αρκούνται στα δικά τους και περιορίζονται μόνο σε όσα έχουν, χωρίς να υποβλέπουν τις ξένες περιουσίες, και αν ακόμα είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να θεωρούμε ότι είναι οι πλουσιότεροι. Αυτός δηλαδή που δεν έχει ανάγκη από τα ξένα, αλλά αγαπά και αρκείται στα δικά του, είναι πλουσιότερος από όλους. Αν θέλετε, ας ξαναγυρίσουμε στο προκείμενο θέμα. Εγένετο εν το αποθανήν το Λάζαρον απενεχθήνε υπό τον Αγγέλων, λέγει ο Κύριος μέσα στην παραβολή. Συνέβη. Όταν ο Λάζαρος απέθανε, να τον οδηγήσουν, απενεχθήνε, να τον οδηγήσουν οι άγγελοι ψηλά στον ουρανό. Εδώ θέλω να διώξω από την ψυχή σας μια αμαρτωλή αντίληψη. Γιατί πολλοί από τους απλοϊκότερους νομίζουν ότι οι ψυχές αυτών που αποθνίσκουν με βίαιο θάνατο γίνονται δαίμονες. Επαναλαμβάνω. Υπήρχε αντίληψη ότι οι ψυχές εκείνων που πεθαίνουν με
βίαιο θάνατο, γίνονται δαίμονες. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Όχι, δεν γίνονται, δηλαδή δαίμονες, οι ψυχές των αποθνισκόντων με βίαιο θάνατο. Αλλά οι ψυχές αυτών που ζουν μέσα στην αμαρτία. Και τούτο όχι επειδή μεταβάλλεται η ουσία τους, αλλά επειδή η διάθεσή τους μιμείται την κακία των δαιμόνων. Επαναλαμβάνω άλλη μία φορά. Όλων εκείνων που ζουν μέχρι τη στιγμή που κλείνουν τα μάτια αμετανόητα μέσα στην αμαρτία, οι ψυχές γίνονται δαίμονες. Και αυτό όχι γιατί αλλάζει και γίνεται δαιμονική στην ουσία η ψυχή, αλλά επειδή με τη διάθεσή τους ακολουθούν τη ζωή της κακίας που υποδοκιούν οι δαίμονες. Τούτο λοιπόν εφανέρωνε ο Χριστός στους Ιουδαίους όταν έλεγε «Ημείς ιοί διαβόλου εστέ». Όταν οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι είχαν τον εγωισμό ότι είναι τέκνα του Αβραάμ, αλλά δεν εργάζονταν καθόλου, μα καθόλου επάνω στο αγαθό, τότε ο Κύριος τους είπε «Δεν είστε τέκνα του Αβραάμ, αλλά ημείς του διαβόλου ιείεστε, είστε παιδιά του διαβόλου». Γιατί έκαναν μίμηση των έργων του σατανά. Τους ονόμασε ιούς του διαβόλου. Όχι επειδή άλλαξε η ουσία τους, αλλά επειδή έκαναν τα έργα αυτού. Δια τούτο και προσθέτει τα σγάρ επιθυμίας του Πατρός ημών θέλετε ποιήν. Είστε παιδιά του διαβόλου, γιατί τις επιθυμίες του πατέρα σας διαβόλου θέλετε και κάνετε. Και ο Ιωάννης πάλι έλεγε προς τους γραμματείς και φαρισαίους που εμιμούνται τον διάβολο, γεννήματα εχιδνών, τις υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούς της οργής, ποιήσατε ούν καρπών άξιον μετανοίας και μη δόξητε λέγειν πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Γεννήματα από οχιά τους ονόμασε τους γραμματείς και φαρισαίους ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Ποιος σας υπέδειξε να αποφύγετε τη μέλουσα οργή που έρχεται πάνω στα κεφάλια σας, να κάνετε καρπό που να αξίζει τη μετάνοια και να μην νομίζετε
και να λέτε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ. Άρα είμαστε οι καλύτεροι χριστιανοί, ακούγεται από πολλούς να λένε. Μπορεί να μην εκκλησιαζόμαστε, μπορεί να μην εξομολογιόμαστε, μπορεί να μην κάνουμε μεγάλο σταυρό, όμως είμαστε οι καλύτεροι χριστιανοί. Μίμηση του πατρός της κακίας, διαβόλου, κάνουν αυτοί οι άνθρωποι όταν αρνούνται να δεχθούν τα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας, επειδή είναι καλύτεροι χριστιανοί κατά τη γνώμη τους. Η Γραφή δηλαδή συνηθίζει, η Αγία Γραφή, να ονομάζει συγγενικές σχέσεις, δηλαδή, ένα παράδειγμα, έλεγαν οι Εβραίοι, επειδή σαν απόγονοι του Αβραάμ, ότι έχουν το δικαίωμα, επειδή σαν εγγόνια του Αβραάμ, σαρκικά, να λένε ότι είναι παιδιά του Αβραάμ. Αυτή τη σχέση την απορρίπτει η Αγία Γραφή. Δεν είναι εκείνος που έχει φυσική σαρκική σχέση γιος ενός πατέρα Αγίου και εκείνος να είναι ο χειρότερος αμαρτωλός, αλλά εκείνος που είναι όμοιος με τον πατέρα του, που είναι Άγιος, όταν είναι Άγιος και το, Άγιο και το παιδί, τότε είναι παιδί του πατέρα του. Γι' αυτό και είπε, δεν είστε παιδιά του Αβραάμ, αλλά παιδιά του πατέρα σας διαβόλου. Αυτού συνηθίζει, αυτή τη διάκριση κάνει η Γραφή. Παιδιά του Θεού είναι όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού. Παιδιά του διαβόλου, όσοι δεν τηρούν τις εντολές του Θεού. Άρα, χριστιανοί είναι όσοι εφαρμόζουν τις εντολές και είναι και βαπτισμένοι. Χριστιανοί δεν είναι όσοι δεν τηρούν εντολές, ας είναι και βαπτισμένοι. Κατά τη Γραφή, αυτός που εφαρμόζει και μοιάζει στη συμπεριφορά με ορισμένους άλλους ανθρώπους, είναι και παιδί και αδερφός. Να φέρω στη μνήμη σας το γεγονός αυτό που αναφέρει το Ευαγγέλιο. Αναζητούν τον Κύριο οι συγγενείς του που ήταν περικυκλωμένος από κόσμο και άκουγε το κήρυγμα του Κυρίου. Του απευθύνουν το λόγο λέγοντάς του, σε ζητάει η μάνα σου και τα αδέλφια σου. Και ο Κύριος έδωσε την απάντηση ότι μάνα μου και αδέλφια μου δεν είναι η κατασάρκα μάνα μου και η κατασάρκα αδελφή μου, αλλά οι ποιούντες, οι ακούοντες το Λόγο του Θεού και τηρούντες Αυτόν. Αυτοί που ακούνε το Λόγο του Θεού και τον τηρούν. Αλλά για ποιο λόγο εισήγαγε ο διάβολος την αμαρτωλή αυτή αντίληψη? Επειδή επιχείρησε να υποσκάψει την δόξα των μαρτύρων. Επειδή δηλαδή
οι μάρτυρες αποθνίσκουν βίαιο θάνατο. Είπαμε προηγουμένως ότι όσοι πεθαίνουν με βίαιο θάνατο, υπήρχε η αντίληψη ότι γίνονται δαίμονες. Για ποιο λόγο λέει αυτή η αντίληψη έγινε αποδεκτή? Για να βλάψει ο διάβολος τη δόξα που έχουν οι μάρτυρες, που φεύγουν με βίαιο θάνατο. Επιχείρησε τούτο για να διαδώσει κακή φήμη στους μάρτυρες. Αυτό βέβαια δεν το κατόρθωσε, διότι εκείνοι εξακολουθούν να έχουν, οι μάρτυρες, τη λαμπρότητα του ουρανού. Όμως πέτυχε κάτι άλλο χειρότερο. Να πείσει δηλαδή με αυτές τις αντιλήψεις τους πλάνους που τον υπηρετούν το διάβολο να κατασφάξουν τα σώματα πολλών ανοήτων αίων με την ελπίδα να γίνουν δαίμονες να τους υπηρετούν πάλι. Δεν συμβαίνουν όμως αυτά, όχι. Γιατί λοιπόν οι δαίμονες λέγουν «Είμαι του τάδε μοναχού η ψυχή» και μόνο για αυτό το λόγο δεν το πιστεύω, επειδή λέγουν οι δαίμονες, διότι εξαπατούν αυτούς που τους ακούνε. Προφανώς μιλάει εδώ για τους μάγους που υποκρίνονται ότι μπορούν να κατεβάζουν ψυχές πεθαμένων και τους συνομιλούν με αυτές. Λοιπόν αυτό δεν συμβαίνει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δια τούτο και ο Παύλος Απόστολος, αν και έλεγαν την αλήθεια οι δαίμονες, ποια αλήθεια, περνούσε στο δρόμο και δύο κορίτσια που τα είχαν κάποιοι κύριοι και έκαναν μαγείες, όταν είδαν τον Απόστολο Παύλο φώναζαν για τους Αποστόλους, αυτοί οι άνθρωποι που περνάνε τώρα, ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας ή ο Σίλας, είναι άνθρωποι του Θεού. Όντως ήταν άνθρωποι του Θεού. Αλλά ο Απόστολος Παύλος μία τέτοια φήμη από δαιμόνια δεν την ήθελε. Γι' αυτό και τα έδιωξε από τα δαιμόνια, από τα δύο κορίτσια που μάντευαν. Για να μην λάβουν αφορμή και ανακατέψουν τα δαιμόνια, τα ψεύδι με την αλήθεια. Δηλαδή, να, ότι αυτά τα κορίτσια που μαντεύουν λένε ότι είναι άνθρωποι του Θεού, είναι άνθρωποι του Θεού, άρα και τα κορίτσια είναι καλά. Δεν έχουν δαιμόνια μέσα. Να μπερδέψουν την αλήθεια από το ψέμα. Όταν λοιπόν έλεγαν τα δαιμόνια μέσα από τα κορίτσια, ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εσύ, καταγγέλλοντες ημίν οδόν σωτηρίας, ταράχθηκε το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου εσωτερικά, κουνήθηκε η ψυχή του από θεία αγανάκτηση και διέταξε το πνεύμα να εξέλθει από τα κορίτσια, να σηκωθεί, να φύγει. Κι όμως έλεγαν κανένα κακό όταν λέγανε ούτε οι άνθρωποι Παύλος και Βαρνάβας δούλοι του Θεού του υψίστου εσύ, λέγανε κανένα κακό? Αλλά επειδή πολλοί απλοϊκοί δεν ξέρουν πάντοτε να ξεχωρίζουν αυτά που λέγουν οι δαίμονες
άπαξ διαπαντός, απέκλεισε να τους πιστεύουν πια. Το ίδιο έκανε και ο Χριστός. Όταν είπαν οι δαίμονες, «Σε γνωρίζουμε ποιος είσαι», και αυτός τους επέπληξε με μεγάλη σφοδρότητα και μας εδίδαξε έτσι να μην πιστεύουμε εις τίποτα τον δαίμονα, ακόμα και όταν λέγει κάτι σωστό. Σε τίποτα τον δαίμονα, ακόμα και όταν λέγει κάτι σωστό. Αφού λοιπόν ξέρουμε όλα αυτά, να μην πιστεύουμε ποτέ στο δαίμονα. Αλλά κι αν ακόμα λέγει κάτι αληθινό, να τον αποφεύγουμε και να το περιφρονούμε. Διότι τα αληθινά και σωτήρια δόγματα ή μπορεί κανείς να τα πληροφορηθεί με ακρίβεια, όχι από δαίμονες, αιρετικούς ανθρώπους και τα συνάφια τους, αλλά από τη Θεία Γραφή. Δια το ότι λοιπόν δεν είναι δυνατόν η ψυχή να εξέρχεται από το σώμα, να καταντήσει στην εξουσία των δαιμόνων, άκουσε τι λέει ο Παύλος. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δυνατόν να εξέλθει η ψυχή από το σώμα μετά το θάνατο και να καταντήσει στην εξουσία των δαιμόνων. Ιδού τι λέει ο Παύλος, ο γάρ αποθανών δε δικαίωται από τις αμαρτίας. Το πεθαμένο η αμαρτία που κρατεί στον κόσμο αυτό δεν τον μπορεί να το πλησιάσει πια. Αφού είναι πεθαμένος δεν τον εξουσιάζει η αμαρτία. Μόνο τους εκούσια παραδοθέντες ζώντας εξουσιάζει η αμαρτία. Δηλαδή εκείνος που κλείνει τα μάτια του και φεύγει από τον κόσμο αυτό δεν αμαρτάνει πλέον. Δεν μπορεί να αμαρτήσει ο πεθαμένος. Ο αποθανόν δεν δικαίωται από τις αμαρτίες. Επαναλαμβάνω, μας πληροφορεί η Αγία Γραφή ότι δεν αμαρτάνει πλέον εκείνος που έχει φύγει από τον κόσμο. Δεν δικαίωται από τις αμαρτίες. Εάν λοιπόν ο διάβολος δεν μπορεί να εκβιάσει την ψυχή όταν κατοικεί στο σώμα, είμαστε ζωντανοί. Δεν θέλουμε, δεν μας εκβιάζει ο διάβολος να κάνουμε το κακό. Δεν μπορεί να εκβιάσει την ψυχή ο διάβολος. Μόνο εκούσια, αν παραδώσουμε την ψυχή μας στο διάβολο, μπορεί να κάνει του διαβόλου η ψυχή. Αλλά όμως, όχι όταν δεν θέλουμε. Δεν μπορεί να εκβιάσει την ψυχή όταν κατοικεί στο σώμα. Είναι ολοφάνερο ότι δεν θα μπορέσει ούτε όταν βγει από το σώμα η ψυχή. Πώς όμως αμαρτάνουν, θα πει κάποιος, αφού δεν εκβιάζονται? Εκουσίως και με τη θέλησή τους και με το να παραδίδονται μόνες τους χωρίς να εξαναγκάζονται ή να βασανίζονται. Και τούτο το βεβαίωσαν όλοι όσοι κατενίκησαν τα πονηρεύματα του διαβόλου. Τον Ιώβ λοιπόν, αν και τον υπέβαλε σε τόσες ταλαιπωρίες, όμως δεν κατόρθωσε
ούτε καν να το πείσει να αμαρτήσει, παρόλο ότι τον εβασάνισε με άπειρα βασανιστήρια. Από αυτά είναι φανερό ότι και το να ακούμε και το να μην υπακούσουμε συμβολές του διαβόλου εξαρτάται από εμάς και δεν εξαναγκαζόμαστε ούτε υποχρεωνόμαστε από τον διάβολο. Και όχι μόνο από όσα ακούστηκαν, αλλά και από την παρούσα παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου είναι ολοφάνερο ότι όταν οι ψυχές βγουν από το σώμα δεν παραμένουν εδώ, στη γη, αλλά αμέσως μεταφέρονται εκεί που στην κάθε μία ταιριάζει. Και άκουε για να μάθεις. Εγένετο γάρ αυτόν αποθανήν και απενεχθήνε υπό των αγγέλων. Συνέβη όταν πέθανε ο Λάζαρος να τον παραλάβουν και να τον οδηγήσουν στον ουρανό οι άγγελοι. Όχι μόνο οι ψυχές των δικαίων, αλλά και των αμαρτωλών οι ψυχές μεταφέρονται εκεί. Και τούτο πάλι είναι φανερό από την περίπτωση άλλου πλουσίου, ο οποίος όταν η περιουσία του παρήγαγε πολλά αγαθά, σκέφτηκε. Τι σκέφτηκε ο πλούσιος, ο άφρον, τι ποιήσω, καθελό μου της αποθήκας και μίζωνας τούτον ποιήσω. Δεν υπάρχει πιο άθλια από αυτή τη σκέψη. Πράγματι, γκρέμισε τις αποθήκες του, διότι οι αποθήκες ασφαλής δεν είναι τα ντουβάρια, η τύχη που βάζουμε τα αγαθά μέσα, αλλά αποθήκες, λέει εδώ, αλλά οι κοιλιές είναι αποθήκες, οι κοιλιές των πτωχών. Δίνεις τον πτωχό, μπήκε σε αποθήκη που δεν βγαίνει ποτέ, αλλά σε ακολουθούν και εκεί που πας. Αυτός όμως άφησε εκείνες τις αποθήκες και ασχολιόταν, άφησε δηλαδή τις αποθήκες των πτωχών, τις κοιλιές, και γύριζε τα μάτια του στα ντουβάρια που έπρεπε να φτιάξει για να βάλει τα αγαθά του. Και τι του είπε ο Θεός? Άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσει από σου. Σου ζητάνε την ψυχή σου. Σου ζητάνε την ψυχή σου. Και πρόσεξε, για το Λάζαρο λέγει ότι η ψυχή του μεταφέρθηκε από τους αγγέλους. Απενεχθήνε υπό των αγγέλων. Στον πλούσιο εδώ τον άφρονα ότι απαιτούσε την ψυχή σου. Σου ζητάνε την ψυχή σου. Δεν λέει μεταφέρθηκε. Και τον με πλούσιον το μετέφερα σαν κατάδικο το δε Λάζαρο το συνοδεύουν, το συνόδευσαν σαν νικητή. Απενεχθήνε εις τον παράδεισο. Δηλαδή οδηγούσαν την ψυχή και πίσω οι άγγελοι. Σαν νικητή τον μετέφεραν στον παράδεισο τον πτωχό. Και όπως ακριβώς στο στάδιο αυτόν που κατατραυματίστηκε και έχει κατααιματωθεί,
των στεφανών κατόπιν και τον υποδέχονται με πολλές ζητοκραυγές αυτοί που βρίσκονται μπροστά από τον τόπο του αγωνίσματος και τον οδηγούν στη συνέχεια ως νικητή με ζητοκραυγές και χειροκροτήματα και με θαυμασμό, έτσι και τον Λάζαρο τον μετέφεραν οι άγγελοι στους κόλπους του Αβραάμ. Εκείνου όμως του πλουσίου την ψυχή την απαιτούσαν φοβερές δυνάμεις, οι οποίες ίσως είχαν σταλεί για αυτό το σκοπό, διότι η ψυχή δεν αναχωρεί μόνη της από εκείνη τη ζωή, επειδή δεν είναι και δυνατόν. Ακούμε, η ψυχή την ώρα που κλείνουμε τα μάτια δεν αναχωρεί μονάχη της από εδώ να πάει εκεί που της ανήκει, γιατί δεν είναι δυνατόν. Ιδού του Λαζάρου απενεχθήρε υπό των αγέρων και του άφρανα πλουσίου απαιτούσε απ' εσού την ψυχή σου. Ήρθαν να στην πάρουν την ψυχή με το ζόρι, με τη βία. Εάν δηλαδή για να μεταβούμε από πόλη σε πόλη έχουμε ανάγκη κάποιον να μας οδηγήσει, πολύ περισσότερο η ψυχή όταν αποχωριστεί από το σώμα για να μεταβεί στη μέλλουσα ζωή έχει ανάγκη από οδηγούς. Για τούτο πολλές φορές ανεβαίνει στην επιφάνεια και έπειτα επανέρχεται πάλι στο βάθος και φοβάται και τρέμει όταν πρόκειται να πετάξει η ψυχή από τη σάρκα. Πάντοτε δηλαδή μας κεντρίζει συνείδησης για τα αμαρτήματά μας. Κατ' εξοχήν όμως μας κεντρίζει εκείνη την ώρα που πρόκειται να μεταβούμε από εδώ για να αντιμετωπίσουμε εκεί τις ευθύνες και το φοβερό δικαστήριο. Τότε εάν κανείς έκλεψε, εάν επλεονέκτησε, εάν εκμεταλλεύτηκε κάποιον, εάν έγινε αδίκως εχθρός κάποιου, εάν έκαμε οποιοδήποτε άλλο κακό, όλο το πλήθος των αμαρτημάτων ξαναζωντανεύει μπροστά στο κρεβάτι του θανάτου, στέκεται μπρος στα μάτια και κεντρίζει τη σκέψη. Και όπως οι φυλακισμένοι ζουν βέβαια πάντοτε με κατήφια και στενοχώρια, ιδιαιτέρως όμως κατά την ημέρα που πρόκειται να εξέλθουν για να οδηγηθούν στην είσοδο του δικαστηρίου, στεκόμενοι μπρος στο κυκλίδωμα, ακούν τη φωνή του δικαστού από μέσα και παγώνουν από φόβο και δεν βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από τους νεκρούς. Έτσι και η ψυχή στεναχωριέται βέβαια τότε που αμαρτάνει η ψυχή, πολύ περισσότερο όμως όταν αποχωριστεί από εδώ και πρόκειται να μεταφερθεί εκεί. Σιωπάτε που ακούτε αυτά.
περισσότερη χάρη σας οφείλω για αυτή τη σιωπή παρά για τα χειροκροτήματα. Για τα χειροκροτήματα και οι έπαινοι μου προξενούν μεγαλύτερη περηφάνεια. Η σιωπή σας δε αυτή μας κάνει φρονιμωτέρους. Ξέρω ότι σας συνεχωρούν αυτά που λέγω, αλλά έχουν μεγάλο και απερίγραπτο κέρδος. Εκείνος ο πλούσιος, εάν είχε κάποιον που να τον νουθετεί και να του βάζει μυαλό για αυτά και όχι κόλακες οι οποίοι το συμβούλευαν πάντοτε για ευχάριστα πράγματα και τον παρέσαιρα στην ασωτεία, δεν θα κατέληγε σε αυτή την κόλαση. Δεν θα υπέφερε τα νυπόφορα βάσανα, δεν θα μετανοούσε μετά από αυτά χωρίς να ευρίσκει ανακούφιση. Επειδή όμως όλοι του μιλούσαν πάντοτε για ευχάριστα, τον παράδωσαν στη φωτιά. Μακάρι να ήταν δυνατόν να μην φιλοσοφούμε συνεχώς και διακόπως για ευχάριστα, για αυτά και να μιλούμε περί της κολάσεως, διότι λέγει «Εν πάση της λόγης σου μη μνήσκου τα έσχατά σου και εις τον αιώνα ουμή αμάρτης». Να το εξηγήσουμε. Όταν μιλάς, να έχεις στο μυαλό σου το τέλος της ζωής σου και ποτέ ο λόγος σου δεν θα μιλήσει αμαρτωλά. Όταν έχεις στο μυαλό σου ότι μπορεί να φύγεις την ώρα που μιλάς τα έσχατά σου, τότε ο λόγος σου θα είναι αλατισμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και πάλι, ετοίμαζε την έξοδο εις την έξοδο τα έργα σου και παρασκευάζου προς την οδό. Να ετοιμάζεις τα έργα σου τώρα που ζεις για την ώρα που θα κάνεις την έξοδο σου από τη ζωή. Εάν έκλεψες από κάποιο κάτι, δώσ' το πίσω, όπως είπε ο Ζαχαίος, αποδίδομοι τετραπλούν. Εάν εσύ κοφάντησες κάποιον, εάν έγινες εχθρός κάποιου, συμφιλιώσου πριν πατήσεις την πόρτα του δικαστηρίου, τότε είναι αργά. Όλα ξεκαθάρισέ τα εδώ για να αντιμετωπίσεις εκείνο το βήμα χωρίς δυσκολία. Μέχρι ότου βρισκόμαστε εδώ, έχουμε καλές ελπίδες. Όταν όμως φύγουμε για εκεί ψηλά, δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα να μετανοήσουμε, ούτε να καθαριστούμε από τα αμαρτήματα. Για το λόγο αυτό, συνεχώς πρέπει να παρασκευαζόμαστε συνεχώς για την από εδώ αναχώρηση. Γιατί το τρένο φεύγει. Τι θα γίνει λοιπόν αν θελήσει ο Χριστός να μας καλέσει απόψε? Τι αν αύριον, το μέλλον δηλαδή, είναι άγνωστο για να ζούμε διαρκώς με αγωνία και για να ετοιμαζόμαστε για το ταξίδι εκείνο, όπως ακριβώς και αυτός ο Λάζαρος
Πάντοτε ζούσε με υπομονή, πάντοτε με καρτερία. Γι' αυτό και μεταφερόταν εκεί με τόση τιμή ψηλά στον ουρανό ο Λάζαρος. Απέθανε και ο πλούσιος και ετάφη σαν να ήταν η ψυχή θα μένει στο σώμα. Απέθανε, λέει ο Κύριος μας, ο πλούσιος ο άσπλαγνος που και το Λάζαρο τον φτωχό και πεινούσε και τον άφηνε πεινασμένο, απέθανε και ετάφη. Δεν μας μιλάει για ψυχή καθόλου, σαν να έμεινε στο σώμα και σαν να το θάψανε μαζί με την ψυχή. Σαν να μπήκε και η ψυχή στο μνήμα και περιέφερε, έφερνε δηλαδή η ψυχή γύρω της και αυτή τάφο. Δηλαδή το σώμα. Γιατί σαν να ήταν δεμένος με κάποια λυσίδα στη μέθη, στη λεμαργία, έτσι κατέστησε άπλακτη την ψυχή και πεθαμένη, να μην μπορεί να κουνιέται. Μη προσπεράσεις, αγαπητέ, χωρίς προσοχή αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι ο πλούσιος, ο άσπλαγνος, ετάφη. Μη το προσπερνάμε επιπόλαια. Αλλά φαντάσου εδώ, σκέψου εδώ τον πλούσιο. Τα σημαίνια τραπέζια, τα κρεβάτια, τα χαλιά, τα καλύματα, όλα όσα βρισκόντουσαν στο σπίτι, τα μοίρα, τα αρώματα, το άφθονο κρασί, τις ποικιλίες των φαγητών, τα μυρωδικά, τους μαγείρους, τους κόλακες, τους δορυφόρους, τους δούλους και όλη την υπόλοιπη πολυτέλεια που έσβησε και μαράθηκε. Όλα αυτά έγιναν στάκτη. Όλα έγιναν καπνός. Όλα έγιναν σκόνη. Θρήνη και οδυρμή και κλάματα που αναχώρησε και έφυγε. Τότε ακριβώς φάνηκε ποια δόξα είχε ο Χρυσός και ο Άργυρος και η μεγάλη περιουσία που είχε. Διότι ύστερα από την τόση καλοπέραση αναχωρούσε από τον κόσμο αυτό γυμνός, εντελώς γυμνός και μόνος, χωρίς να μπορεί να πάρει μαζί του από εδώ τίποτε από τα τόσα πλούτη, αλλά έφυγε έρημος και απροστάτευτος και δεν βρέθηκε εκεί κανείς από αυτούς που τον επαιρετούσαν εδώ για να τον βοηθήσει, να τον λυτρώσει από την καταδίκη και την τιμωρία, αλλά απεχωρίστη από όλους και εγκαταλείφθη εκεί να υπομένει μόνος τις αφόρητες τιμωρίες. Πράγματι, πάσα σάρξ ως χόρτος, κάθε ανθρώπινη σάρκα είναι σαν το χορτάρι και πάσα δόξα ανθρώπου
Και κάθε ανθρώπινη δόξα είναι σαν το άνθος του χορταριού, ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος, ξεράθηκε το χορτάρι και το άνθος έπεσε, μάλλον ξέπεσε. Αλλά όμως ο λόγος του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Ήλθε ο θάνατος και έσβησαν όλα και σαν εγμάλωτος κειμένο κάτω, έτσι τον μετέφερε ο θάνατος ντροπιασμένο, χωρίς θάρρος, τρέμοντα, σβησμένο, σαν να απείλαυσε όλη εκείνη την ευτυχία σε ένα όνειρο. Όλη εκείνη την ευτυχία σε ένα όνειρο. Και τώρα ο πλούσιος έγινε δούλος του φτωχού και έχει την ανάγκη από το τραπέζι εκείνου του φτωχού που κάποτε απέδειξε από την πείνα και ήταν εκτεθειμένος μπροστά στα στόματα των σκύλων. Τα πράγματα άλλαξαν και έμαθαν όλοι ποιος ήταν ο πλούσιος και ποιος ο φτωχός. Και ότι με Λάζαρος ήταν πλουσιότερος από όλους, αυτός το πλούσιος φτωχότερος από όλους. Όπως δηλαδή ακριβώς στα θέατρα που εμφανίζονται μερικοί στη σκηνή με μάσκες βασιλιάδων και στρατηγών και ρητόρων και σοφιστών και στρατιωτών, χωρίς βεβαίως κανείς από αυτούς να είναι πράγματι κάτι τέτοιο. Έτσι και στην παρούσα ζωή και η φτώχεια και ο πλούτος είναι προσωπία μόνον, μάσκες. Όπως λοιπόν όταν κάθεσαι στο θέατρο και όταν δεις κάποιον από όσους παίζουν στη σκηνή να έχει προσωπείο βασιλέως, δεν το καλοτυχίζεις, ούτε πιστεύεις ότι είναι βασιλιάς, ούτε θα του ευχόσουν να γίνεις σαν αυτόν. Αλλά επειδή γνωρίζω ότι είναι κάποιος από το πλήθος και ίσως στην ιδιωτική της ζωή να πλέκει σκηνιά ή κάπου αλλού κάτι άλλο παρόμοιο, δεν το καλοτυχίζεις για τη μάσκα που φοράει και τη στολή, ούτε κρίνεις τη ζωή του από αυτά που βλέπεις, αλλά τον περιφρονείς για την άλλη μηδαμινότητά του. Έτσι και εδώ, σαν να κάθεσαι σε θέατρο, δηλαδή τον κόσμο, και βλέπεις να παίζουν στη σκηνή. Όταν δεις πολλούς πλούσιους, μην πιστεύεις ότι είναι πράγματι πλούσιοι, αλλά ότι φορούν μάσκες πλουσίων. Πως ακριβώς δηλαδή εκείνος που επάνω στη σκηνή παριστάνει τον βασιλιά, τον στρατηγό, πολλές φορές συμβαίνει να είναι και δούλος ή κάποιος από αυτούς που πολλούν στην αγορά, έτσι και αυτός ο πλούσιος πολλές φορές συμβαίνει να είναι πτωχότερος από όλους. Γιατί αν το αφαιρέσεις τη μάσκα και ξεδιπλώσεις τη συνείδησή του και μπεις μες στη σκέψη του, θα βρεις εκεί στη σκέψη του πολύ μεγάλη φτώχεια, πολύ μεγάλη φτώχεια από καλοσύνες και ότι είναι ο πιο ανάξιος από όλους τους ανθρώπους. Πολλές φορές λοιπόν συμβαίνει κάποιος από τους πλούσιους να αποδειχθεί εκεί ο φτωχότερος όλων, όπως ακριβώς και αυτός ο πλούσιος της παραβολής. Γιατί όταν ήρθε το βράδυ, δηλαδή ο θάνατος, και αναχώρησε ο πλούσιος από το θέατρο της παρούσης ζωής και έβγαλε τη μάσκα, φάνηκε εκεί ότι ήταν φτωχότερος από όλους. Και τόσο φτωχός
ώστε δεν είχε ούτε μια σταγόνα νερό να πιει. Αλλά παρακαλούσε για αυτή τη σταγόνα και ούτε αυτή η παράκλησή του ικανοποιήθηκε. Τι θα μπορούσε να υπάρξει φτωχότερο από αυτή τη φτώχεια? Και άκουε πως σήκωσε λοιπόν τα μάτια του και είπε ο άσπλαγος πλούσιος στον Αβραάμ: «Πάτερ Αβραάμ, ελέησον με και πέψον τον Λάζαρον ή να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού ύδατος και πιστάξει το στόματί μου». Βλέπεις πώς είναι οι θλίψεις όταν δίπλα του τον απέφευγε τον Λάζαρο και τώρα που είναι μακριά του τον φωνάζει. Αυτό που όταν έμπαινε στο παλάτι και έβγαινε, τον Λάζαρο δηλαδή, δεν τον έβλεπε. Τον ίδιο βλέπει τώρα καθαρά, αν και βρισκόταν μακριά. Περνούσε από πάνω του, παραλίγο να τον πατούσε και δεν έβλεπε. Τώρα που ήταν μακριά, τον έβλεπε. Γιατί λοιπόν τώρα τον βλέπει? Ίσως αυτός ο πλούσιος να είπε πολλές φορές στον εαυτό του: «Τι ανάγκη έχω από ευλάβεια και από αρετές και καλοσύνες? Όλα μου τρέχουν σαν από πηγή. Απολαμβάνω μεγάλο πλούτο και καλοπέραση. Τίποτε το αναπάντεχτο δεν μου έρχεται. Γιατί να κάνω το καλό? Γιατί να ακολουθώ την αρετή? Αυτός ο φτωχός που ζει με δικαιοσύνη και ευσέβεια, τον βλέπεις, υποφέρει χιλιάδες βάσανα». Αυτά λοιπόν και τώρα τα λένε οι άνθρωποι, πολλές φορές συχνά και επανειλημμένα. Για να ξεριζωθούν λοιπόν τελείως αυτές οι αμαρτωλές διδασκαλίες, του αποδεικνύει ότι για την αμαρτία υπάρχει τιμωρία και δες υπέρ ευσεβίας σκόπους τιμή και στέφανος. Δεν τον είδε όμως ο πλούσιος μόνον γι' αυτό, αλλά για να πάθει και αυτός τώρα ό,τι έπαθε φτωχός. Και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Όπως ακριβώς δηλαδή το να κάθεται εκείνος ο φτωχός Λάζαρος στην πόρτα του πλουσίου και να βλέπει τα ξένα αγαθά, πεινασμένος όπως ήταν, του προκαλούσε περισσότερα βάσανα. Έτσι γινόταν και σε αυτόν σκληρότερα η τιμωρία τώρα που βρίσκεται στην κόλαση και έβλεπε την ευτυχία του Λαζάρου. Κατά αυτόν τον τρόπο η τιμωρία ήταν πιο ανυπόφορη, όχι λόγω της φύσεως των βασάνων, αλλά και με τη σύγκριση προς την τιμή εκείνου. Και όπως όταν έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον Παράδεισο, τον έβαλε να κατοικήσει ακριβώς απέναντι από τον Παράδεισο, τον έβγαλε τον Παράδεισο για να του ανανεώσει τη λύπη, η διαρκή θέα του, και να του καθιστά έτσι ζωηρότερη την αίσθηση των αγαθών που έχασε, έτσι και τούτον τον τοποθέτησε απέναντι από τον Λάζαρο για να βλέπει από ποια αγαθά στερήθηκε ο πλούσιος, στέρισε τον ίδιο τον εαυτό του. «Σου έστειλα», λέγει, «στην πόρτα σου το φτωχό Λάζαρο για να σου χρησιμεύσει σαν δάσκαλος και ευκαιρία για φιλανθρωπία. Σι όμως περιφρόνησες το κέρδος και δεν ήθελες να εκμεταλλευτείς όπως έπρεπε την αφορμή της σωτηρίας.
Χρησιμοποίησε λοιπόν τώρα ως αφορμή μεγαλύτερη καταδίκης τον Λάζαρο και τιμωρίας. Τον έβλεπε στον παράδεισο και δυστυχούσε ο πλούσιος και ήταν μεγαλύτερα δυστυχία του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν από αυτά ότι όλοι όσοι περιφρονούνται και αδικούνται από εμάς θα σταθούν τότε ακριβώς μπροστά μας, και όμως αυτός δεν αδικήθηκε καθόλου από τον πλούσιο. Ο Λάζαρος δηλαδή δεν αδικήθηκε από τον πλούσιο, διότι ο πλούσιος δεν του πήρε τα χρήματα, δεν του έδωσε όμως από τα δικά του. Εάν λοιπόν επειδή δεν του έδωσε από τα δικά του, τον έχει τώρα κατήγορο, επειδή δεν τον ελέησε, αυτός που έκλεψε τα ξένα, ποια συγγνώμη θα αξιωθεί, αφού θα τον έχουν από παντού περικυκλωμένο αδικημένοι? Διότι εκεί δεν υπάρχει ανάγκη μαρτύρων, ούτε κατηγόρων, ούτε αποδείξεων, αλλά οι ίδιες οι πράξεις μας, όπως ακριβώς τις διαπράξαμε, θα παρουσιαστούν μπροστά στα μάτια μας. Ιδού λοιπόν λέγει ο άνθρωπος και τα έργα αυτού, διότι και το να μην δεις, ή μάλλον το να μην δίνεις από όσα έχεις, και αυτό είναι αρπαγή. Το να μην δίνουμε δηλαδή από αυτά που έχουμε σε αυτό που δεν έχει, θεωρείται ότι το ταρπάξαμε εκείνου που δεν έχει και δεν του δίνουμε. Θεωρείται αρπαγή. Ποια λοιπόν είναι αυτή η μαρτυρία? Ο Θεός κατηγορεί τους Ιουδαίους και του προφήτου και λέγει «Εξήνεγεν η γη τα εκφόρια αυτής και ουκ εισενέγατε τα επιδέκατα, αλλά η αρπαγή του φτωχού εν της οίκης ημών». Εξηγώ. Έβγαλε η γη καρπούς, είχαν προς τα γη να δώσουν το 1/10 από τα υπάρχοντά του, από τα καρπούς που παραγγείλει, δεν τα έδωσαν, και η ίδια η Αγία Γραφή, το στόμα του Θεού λέει, αυτά που δεν δώσατε τα αρπάξατε από εκείνους που δεν δώσατε. Τα αρπάξατε από εκείνους που δεν δώσατε. Εις άλλο πάλι σημείο λέγει μη αποστερήσεις τη ζωή του φτωχού. Αυτός βέβαια που αποστερεί από τα ξένα, στερεί. Διότι στέρησης είναι το να πάρουμε τα ξένα και να τα εξουσιάζουμε εμείς. Και από αυτό λοιπόν διδασκόμαστε ότι όταν δεν δίδουμε ελεημοσύνη θα τιμωρηθούμε το ίδιο με εκείνο που αρπάζει τα ξένα, όπως εκείνοι που στερούν τα ξένα αγαθά. Τα χρήματα δηλαδή ανήκουν στον Κύριο από οπουδήποτε και αν τα μαζέψουμε, και όταν τα δώσουμε σε όσους έχουν ανάγκη θα επιτύχουμε μεγάλο κέρδος. Και γι' αυτό το σκοπό επέτρεψε σε σένα ο Θεός να έχεις περισσότερα, όχι για να τα ξοδεύεις στην πορνεία και τη μέθη και την πολυφαγία και την πολυτέλεια των ρούχων ή σε άλλη ανοησία, αλλά για να τα κατανείμεις αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Πως ακριβώς δηλαδή ένας ταμείας για να πάρει χρήματα του βασιλιά και καταλήψει αυτούς εις τους οποίους διετάχθη να τα μοιράσει και τα καταναλώσει στη δική του ανοησία, θα λογοδοτήσει και θα καταστραφεί, έτσι και κάθε ένας που έχει
ταμείας των χρημάτων του Θεού είναι, που πρέπει να μοιραστούν στους φτωχούς σύμφωνα με την εντολή Του. Αν λοιπόν καταναλώσει για τις ανάγκες Του περισσότερα από όσο πρέπει, θα λογοδοτήσει βαρύτατα εκεί, διότι όσα έχει δεν είναι δικά Του, αλλά των συνανθρώπων Του. Να προσέχουμε λοιπόν αυτά σαν ξένα, για να γίνουν αργότερα δικά μας. Πώς όμως θα τα προσέξουμε σαν ξένα, όταν δεν τα ξοδεύουμε σε περιττές ανάγκες, ούτε μόνον εις ειδικά μας ανάγκας, αλλά τα διαμοιράζουμε στα χέρια των φτωχών. Και αν είσαι πλούσιος και ξοδεύεις κάτι περισσότερο από τις ανάγκες σου, θα λογοδοτήσεις για τα χρήματα που σου έχουν εμπιστευτεί. Αυτό συμβαίνει και στα μεγάλα αρχοντικά. Πολλοί δηλαδή εμπιστεύονται τα ταμεία στους δούλους, στους διαχειριστές. Πολλές φορές λοιπόν συμβαίνει κάποιος από τους πλούσιους να αποδειχθεί εκεί ο φτωχότερος όλων, όπως ακριβώς και αυτός ο πλούσιος της παραβολής. Γιατί όταν ήρθε το βράδυ, δηλαδή ο θάνατος, και αναχώρησε ο πλούσιος από το θέατρο της παρούσης ζωής και έβγαλε τη μάσκα, φάνηκε εκεί ότι ήταν φτωχότερος από όλους. Και τόσο φτωχός, ώστε δεν είχε ούτε μια σταγόνα νερό να πιει, αλλά παρακαλούσε για αυτή τη σταγόνα και ούτε αυτή η παράκλησή του ικανοποιήθηκε. Τι θα μπορούσε να υπάρξει φτωχότερο από αυτή τη φτώχεια? Και άκουε πως εσήκωσε λοιπόν τα μάτια του και είπε ο άσπλαγος πλούσιος στον Αβραάμ: «Πάτερ Αβραάμ, ελέησον με και πέψον τον Λάζαρον ή να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού ύδατος και πιστάξει το στόματί μου». Βλέπεις πώς είναι οι θλίψεις όταν δίπλα του τον απέφευγε τον Λάζαρο και τώρα που είναι μακριά του τον φωνάζει. Αυτό που όταν έμπαινε στο παλάτι και έβγαινε, το Λάζαρο δηλαδή, δεν τον έβλεπε. Τον ίδιο βλέπει τώρα καθαρά, αν και βρισκόταν μακριά. Περνούσε από πάνω του, παραλίγο να τον πατούσε και δεν έβλεπε. Τώρα που ήταν μακριά, τον έβλεπε. Γιατί λοιπόν τώρα τον βλέπει? Ίσως αυτός ο πλούσιος να είπε πολλές φορές στον εαυτό του: «Τι ανάγκη έχω από ευλάβεια και από αρετές και καλοσύνες? Όλα μου τρέχουν σαν από πηγή. Απολαμβάνω μεγάλο πλούτο και καλοπέραση. Τίποτε το αναπάντεχτο δεν μου έρχεται. Γιατί να κάνω το καλό? Γιατί να ακολουθώ την αρετή? Αυτός ο φτωχός που ζει με δικαιοσύνη και ευσέβεια, τον βλέπεις, υποφέρει χιλιάδες βάσανα». Αυτά λοιπόν και τώρα τα λένε οι άνθρωποι, πολλές φορές συχνά και επανειλημμένα. Για να ξεριζωθούν λοιπόν τελείως αυτές οι αμαρτωλές διδασκαλίες, του αποδεικνύει ότι για την αμαρτία υπάρχει τιμωρία και δες υπέρ ευσεβίας σκόπους τιμή και στέφανος. Δεν τον είδε όμως ο πλούσιος μόνον γι' αυτό, αλλά για να πάθει και αυτός τώρα ό,τι έπαθε φτωχός.
και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Όπως ακριβώς δηλαδή το να κάθεται εκείνος, ο φτωχός Λάζαρος, στην πόρτα του πλουσίου και να βλέπει τα ξένα αγαθά, πεινασμένος όπως ήταν, του προκαλούσε περισσότερα βάσανα. Έτσι γινόταν και σε αυτόν σκληρότερα η τιμωρία, τώρα που βρίσκεται στην κόλαση και έβλεπε την ευτυχία του Λαζάρου. Κατά αυτόν τον τρόπο η τιμωρία ήταν πιο ανυπόφορη, όχι λόγω της φύσεως των βασάνων, αλλά και με τη σύγκριση προς την τιμή εκείνου. Και όπως όταν έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον Παράδεισο, τον έβαλε να κατοικήσει ακριβώς απέναντι από τον Παράδεισο, τον έβγαλε από τον Παράδεισο για να του ανανεώσει τη λύπη, η διαρκής θέα του, και να του καθιστά έτσι ζωηρότερη την αίσθηση των αγαθών που έχασε, έτσι και τούτον τον τοποθέτησε απέναντι από τον Λάζαρο για να βλέπει από ποια αγαθά στερήθηκε ο πλούσιος, στέρισε τον ίδιο τον εαυτό του. Σου έστειλα, λέγει, στην πόρτα σου το φτωχό Λάζαρο για να σου χρησιμεύσει σαν δάσκαλος και ευκαιρία για φιλανθρωπία. Σι όμως περιφρόνησες το κέρδος και δεν ήθελες να εκμεταλλευτείς όπως έπρεπε την αφορμή της σωτηρίας. Χρησιμοποίησε λοιπόν τώρα ως αφορμή μεγαλύτερη καταδίκης τον Λάζαρο και τιμωρίας. Τον έβλεπε στον Παράδεισο και δυστυχούσε ο πλούσιος και ήταν μεγαλύτερα δυστυχία του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν από αυτά ότι όλοι όσοι περιφρονούνται και αδικούνται από εμάς θα σταθούν τότε ακριβώς μπροστά μας, και όμως αυτός δεν αδικήθηκε καθόλου από τον πλούσιο. Ο Λάζαρος δηλαδή δεν αδικήθηκε από τον πλούσιο, διότι ο πλούσιος δεν του πήρε τα χρήματα, δεν του έδωσε όμως από τα δικά του. Εάν λοιπόν επειδή δεν του έδωσε από τα δικά του, τον έχει τώρα κατήγορο επειδή δεν τον ελέησε, αυτός που έκλεψε τα ξένα, ποια συγγνώμη θα αξιωθεί, αφού θα τον έχουν από παντού περικυκλωμένο αδικημένοι, διότι εκεί δεν υπάρχει ανάγκη μαρτύρων, ούτε κατηγόρων, ούτε αποδείξεων, αλλά οι ίδιες οι πράξεις μας, όπως ακριβώς τις διαπράξαμε, θα παρουσιαστούν μπροστά στα μάτια μας. Ιδού λοιπόν, λέγει, ο άνθρωπος και τα έργα αυτού, διότι και το να μην δεις, ή μάλλον το να μην δίνεις από όσα έχεις, και αυτό είναι αρπαγή. Το να μην δίνουμε δηλαδή από αυτά που έχουμε σε αυτό που δεν έχει, θεωρείται ότι το ταρπάξαμε εκείνου που δεν έχει και δεν του δίνουμε. Θεωρείται αρπαγή. Ποια λοιπόν είναι αυτή η μαρτυρία? Ο Θεός κατηγορεί τους Ιουδαίους για του προφήτου και λέγει, εξήνεγεν η γη τα εκφόρια αυτής και ουκ εισενέγατε τα επιδέκατα, αλλά η αρπαγή του φτωχού εν της οίκης ημών. Εξηγώ. Έβγαλε η γη καρπούς, είχαν προσταγή να δώσουν
το 1/10 από τα υπάρχοντά του, από τα σκαρπούς που παραγγείλει, δεν τα έδωσαν. Και η ίδια η Αγία Γραφή, το στόμα του Θεού λέει, αυτά που δεν δώσατε, τα αρπάξατε από εκείνους που δεν δώσατε. Τα αρπάξατε από εκείνους που δεν δώσατε. Εις άλλο πάλι σημείο λέγει, μη αποστερήσεις τη ζωή του φτωχού. Αυτός βέβαια που αποστερεί από τα ξένα, στερεί. Διότι στέρησης είναι το να πάρουμε τα ξένα και να τα εξουσιάζουμε εμείς. Και από αυτό λοιπόν διδασκόμαστε ότι όταν δεν δίδουμε ελεημοσύνη θα τιμωρηθούμε το ίδιο με εκείνο που αρπάζει τα ξένα. Όπως εκείνοι που στερούν τα ξένα αγαθά. Τα χρήματα δηλαδή ανήκουν στον Κύριο από οπουδήποτε και αν τα μαζέψουμε. Και όταν τα δώσουμε σε όσους έχουν ανάγκη, θα επιτύχουμε μεγάλο κέρδος. Και γι' αυτό το σκοπό επέτρεψε σε σένα ο Θεός να έχεις περισσότερα, όχι για να τα ξοδεύεις στην πορνεία και τη μέθη και την πολυφαγία και την πολυτέλεια των ρούχων ή σε άλλη ανοησία, αλλά για να τα κατανείμεις αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Πως ακριβώς δηλαδή ένας ταμείας για να πάρει χρήματα του βασιλιά και καταλήψει αυτούς εις τους οποίους διετάχθη να τα μοιράσει και τα καταναλώσει στη δική του ανοησία, θα λογοδοτήσει και θα καταστραφεί, έτσι και κάθε ένας που έχει ταμείας των χρημάτων του Θεού είναι, που πρέπει να μοιραστούν στους φτωχούς σύμφωνα με την εντολή του. Αν λοιπόν καταναλώσει για τις ανάγκες του περισσότερα από όσο πρέπει, θα λογοδοτήσει βαρύτατα εκεί, διότι όσα έχει δεν είναι δικά του, αλλά των συνανθρώπων του. Να προσέχουμε λοιπόν αυτά σαν ξένα για να γίνουν αργότερα δικά μας. Πώς όμως θα τα προσέξουμε σαν ξένα όταν δεν τα ξοδεύουμε σε περιττές ανάγκες, ούτε μόνον εις ειδικά μας ανάγκας, αλλά τα διαμοιράζουμε στα χέρια των φτωχών. Και αν είσαι πλούσιος και ξοδεύεις κάτι περισσότερο από τις ανάγκες σου, θα λογοδοτήσεις και τα χρήματα που σου έχουν εμπιστευτεί. Αυτό συμβαίνει και στα μεγάλα αρχοντικά. Πολλοί δηλαδή εμπιστεύονται τα ταμεία στους δούλους, στους διαχειριστές. Οι διαχειριστές όμως αυτοί φυλάσσουν αυτά που τους εμπιστεύονται και δεν κάνουν κατάχρηση αυτών, αλλά τα διαμοιράζουν σε εκείνους που διατάζει ο Κύριος τους. Αυτό έκαμε και εσύ. Πήρες περισσότερα από άλλους και τα δέχτηκες, όχι για να τα ξοδεύσεις μόνος σου, αλλά για να γίνεις καλός οικονόμος για τους άλλους. Πρέπει όμως να εξετάσουμε και τούτο, διότι βλέπει τον Λάζαρο όχι δίπλα του, από κάποιο άλλο δίκαιο, όχι δίπλα σε κάποιο άλλο δίκαιο, αλλά δίπλα στους κόλπους του Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν φιλόξενος. Δια να του γίνει λοιπόν και αυτός ο έλεγχος δια την αφιλοξενία του πλουσίου, δια τούτο τον βλέπει μαζί με τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ δηλαδή προσκαλούσε και τους περαστικούς στο σπίτι του.
Δηλαδή, αυτός όμως περιφρονούσε ο πλούσιος και αυτό που σκόταν μπροστά στο σπίτι του, μέσα στο σπίτι του. Και ενώ είχε τόσο θησαυρό και ευκαιρία για να σωθεί, καθημερινά τον περιφρονούσε και δεν χρησιμοποιούσε όπως έπρεπε την προστασία του φτωχού. Ο Πατριάρχης Αβραάμ όμως δεν ήταν άσπλαγνος, τέτοιος πλούσιος, αλλά το τελείως αντίθετο. Καθόταν μπροστά στην πόρτα και ψάρευε όλους τους διερχομένους. Και όπως ακριβώς ο ψαράς που ρίγει τα δίχτυα στη θάλασσα, συνήθως σέρνει ψάρια, κάποτε όμως ανασύρει ο ψαράς και έκανα πολύτιμο διαμάντι και μαργαριτάρια, έτσι και ο Αβραάμ, ενώ ψάρευε ανθρώπους, κάποτε πέτυχε και αγγέλους να φιλοξενήσει μέσα στη σκηνή του. Και το πιο σπουδαίο είναι ότι φιλοξένησε αγγέλους χωρίς να το γνωρίζει. Για τούτο και ο Παύλος συμβουλεύει με έκπληξη και λέγει: «Της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε, μη ξεχνάτε να είστε φιλόξενοι. Για ταύτης γάρ έλαθον την ες, ξενήσατε σ' αγγέλους». Γιατί κάποιοι, εδώ εννοεί τον Αβραάμ, κάποιοι, χωρίς να καταλάβουν, φιλοξένησε σπίτι τους αγγέλους. Και ορθώς είπεν έλαθον, διότι αν τους εγνώρισε τους αγγέλους και δια τούτο τους υποδεχόταν με τόση ευχαρίστηση, δεν θα ήταν κάτι σπουδαίο, ενώ δεν τους γνώριζε, τους φιλοξένησε, τους αλάγγελοι, γι' αυτό ήταν σπουδαίο. Και εσύ βεβαίως, αν υποδεχθείς κάποιον σπουδαίο και επίσημο και επιδείξεις πολύ προθυμία, δεν κάνεις τίποτε το σοβαρό και αξιοθαύμαστο. Γιατί η αξία του φιλοξενουμένου σε εξαναγκάζει να το φιλοξενήσεις. Το πολύ σπουδαίο όμως και το πολύ αξιοθαύμαστο είναι το να δεχόμαστε με μεγάλη ευχαρίστηση τους τυχόντας και τους παραπεταμένους, σαν τον Λάζαρο. Με μεγάλη ευχαρίστηση. Για τούτο Χριστός υποδεχόταν αυτούς που έκαναν αυτά και έλεγε: «Χριστός τους υποδεχόταν αυτούς που αγκάλιαζαν τους περιφρονημένους». Και αυτό και έλεγε: «Εφόσον επιείσατε εν ή τούτο των ελαχίστων, εμεί επιείσατε». Εφόσον πράξατε αυτό σε ένα από τους πιο ασήμαντους και ελάχιστους, το κάνατε σε μένα το αγαθό αυτό. Και πάλι: «Ούτως ουκέ στη θέλημα έμπρεσε ο πατρός Σιμών, είναι απόλυτε εις το μικρό τούτον. Δεν είναι θέλημα του πατέρα μου». Από αυτούς που θεωρεί ο κόσμος ασήμαντος και μικρούς, να χαθεί κανείς. Και πάλι: «Όποιος σκανδαλίσει ένα μικρό και ελάχιστο της γης, να πάει να πνιγεί με μια πέτρα στη θάλασσα». Και παντού κάνει ο Χριστός πολύ λόγο για τους μικρούς και ελάχιστους. Επειδή λοιπόν εγνώριζε και ο Αβραάμ τούτο, δεν ρωτούσε τους περαστικούς που περνάγανε απ' έξω ποιοι ήσαν αυτοί και από πού, όπως κάνουμε εμείς τώρα. Αν περνάει κανείς, από πού είσαι, από πού ήρθες, ποιος είσαι. Αλλά χωρίς εξαίρεση υποδεχόταν τους πάντας. Διότι ο φιλόφρον δεν πρέπει να εξετάζει τη ζωή, αλλά μόνον να διορθώνει τη φτώχεια και να ικανοποιεί τις ανάγκες. Δηλαδή, πεινάει, ποιος είναι δεν μας ενδιαφέρει, θα του δώσουμε να φάει. Διψάει, ποιος είναι δεν μας ενδιαφέρει,
ας είναι ο εχθρός μας, ας είναι αιρετικός, ας είναι οποιοςδήποτε. Αιρετικοί να μην γίνουμε. Γιατί το ίδιο στο μάχη έχει αυτός. Ο φτωχός έχει ένα συνήγορο στη ζωή του. Την ανέχεια και την ανάγκη. Λοιπόν, μη ζητάς τίποτε περισσότερο από αυτό, από το φτωχό. Αλλά κι αν ακόμα είναι ο πονηρότερος όλων, προσέξτε το αυτό, ο φτωχός έχει συνήγορο την ανέχεια, τη φτώχεια, την ανάγκη. Και ακόμη αν είναι ο πονηρότερος όλων των ανθρώπων, στερείται όμως την απαραίτητη τροφή, πρέπει να τον απαλλάξουμε από την πείνα. Έστω και αν είναι ο πονηρότερος, ο χειρότερος από όλους τους ανθρώπους. Έτσι διέταξε ο Χριστός να κάνουμε όταν έλεγε «Γίνεστε όμοιοι του Πατρός ημών του εν της ουρανής, ότι ανατέλει τον ήλιον επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους». Ο ελεήμων είναι λιμάνι για αυτούς που έχουν ανάγκη και το λιμάνι δέχεται όλους όσους έπεσαν σε ναυάγιο και τους σώζει από τους κινδύνους. Και αν ακόμα αυτοί οι που κινδυνεύουν είναι πονηροί ή αγαθοί ή οτιδήποτε άλλο, όλους τους οδηγεί στους κόλπους του το λιμάνι. Και εσύ λοιπόν όταν βλέπεις στη γη άνθρωπο που έπεσε στο ναυάγιο της φτώχειας, μη κάνεις αυτόν, μη κρίνεις αυτόν, ούτε να του ζητάς το λόγο, αλλά σταμάτησε και δώσε την προσφορά σου. Γιατί δημιουργείς στον εαυτό σου προβλήματα? Ο Θεός σε απάλλαξε από κάθε περιέργεια. Πόσα θα έλεγαν και πόσα θα δυσκόλευαν πολύ τα πράγματα εάν ο Θεός έδινε εντολή να εξετάζουμε πρώτα με προσοχή τη ζωή και τη συμπεριφορά και να ερευνούμε τις πράξεις του καθενός και μετά να τον ελεούσαμε. Πόσο θα δυσκόλευαν τα πράγματα. Τώρα όμως έχουμε απαλλαγεί από κάθε τέτοια δυσκολία. Γιατί αναλαμβάνουμε περιττές φροντίδες να ρωτάμε? Άλλο είναι ο δικαστής που ρωτάει και άλλο ελεήμων. Για τούτο λέγεται ελεημοσύνη. Διότι δίδουμε και στους ανάξιους. Αυτό συμβουλεύει και ο Παύλος να κάνουμε με το να λέγει «Ημείς δε το καλόν ποιούντες μη εκακείτε προσπάντας μεν». Μάλιστα δε προσοχής της πίστεως λέει εσείς να κάνετε το καλό σε όλους και να μην δυσκολευόσαστε, έστω και αν είναι όχι καλοί άνθρωποι. Σε όλους προπαντός δε να κάνει το καλό στους οικείους της πίστεως. Αν διερευνούμε μήπως κάποιος δεν αξίζει ελεημοσύνη και πολύ συζητούμε, δε θα μας τύχουν εύκολα ποτέ ούτε οι άξιοι να ελεήσουμε. Αν όμως δίδουμε και στους αναξίους, οπωσδήποτε θα μας τύχουν και οι άξιοι και θα πέσουν στα χέρια τα δικά μας άνθρωποι ανάξιοι για όλα, όπως ακριβώς δηλαδή συνέβη και με τον μακάριο Αβραάμ, ο οποίος επειδή δεν εξήταζε ούτε διερευνούσε τους περαστικούς από τη σκηνή του ποιοι ήσαν, μπόρεσε να φιλοξενήσει τους αγγέλους. Αν εξέταζε,
ούτε και άγγελοι δεν περούσαν από εκεί πέρα. Αυτόν λοιπόν να μιμηθούμε κι εμείς. Και εκτός αυτού και τον απαγωνό του Ιώβ, διότι και αυτός μιμήθηκε με μεγαλοψυχία του προγόρου του Ισόλας την μεγαλοψυχία και για τούτο έλεγε «Η θύρα μου παντί ελθόντι ανέοκτο». Ο Ιώβ έλεγε σε όλους «Η πόρτα μου παντί ελθόντι σ' όποιον περνάει απ' έξω και μπαίνει μέσα είναι ανοιχτή, όχι κλειστή». Έτσι έλεγε ο Ιώβ, το ξαναλέω. «Η θύρα μου παντί ελθόντι ανέοκτο, είναι ανοιγμένη η πόρτα μου σε όλους». Δεν ήταν δηλαδή σε άλλον ανοιχτή και σε άλλον κλειστή, αλλά χωρίς εξαίρεση σε όλους ανοιχτή. Κακό, ανάποδο, δεστραμμένο, είχε ανάγκη, πεινούσε, περνούσε, έτρωγε. Έτσι να κάνουμε και εμείς παρακαλώ, να μην πολύ εξετάζουμε ούτε παραπάνω από όσο πρέπει, διότι δια το πτωχό σημασία έχει μόνο η ανάγκη, και αν κανείς που έχει ανάγκη έρθει σε εμάς, να μην τον εξετάσουμε περισσότερο, διότι δεν δίδουμε εις το χαρακτήρα αλλά εις τον άνθρωπο. Το προσέχουμε αυτό? Δεν εξετάζουμε αν είναι καλός στο χαρακτήρα, γιατί δεν του δίνουμε το αγαθό που του δίνουμε στο χαρακτήρα, αλλά στο σώμα του, που έχει ανάγκη. Δεν ελεούμε τον άνθρωπο για την αρετή του, αλλά για τη συμφορά του, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να κερδίσουμε το έλεος του Κυρίου και να αξιωθούμε, αν και ανάξει, της φιλανθρωπίας του. Α, λοιπόν, ζητήσουμε αξία για τους συνανθρώπους μας, και αν εξετάσουμε με λεπτομέρεια, θα κάνει το ίδιο και ο Θεός και σε εμάς. Δηλαδή σε εκείνο που ήρθε να το ελεήσουμε, ψάξουμε να βρούμε αν είναι καλός, τι καλό έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει και τα ρέστα, τα ίδια θα κάνει και ο Θεός σε εμάς, δεν θα μας ελεήσει. Και καθώς θα επιδιώκουμε να ζητήσουμε λόγο από τους ανθρώπους μας, θα χάσουμε και οι ίδιοι την από πάνω φιλανθρωπία. Ενώ γάρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε με τα μέτρα που μετράμε, θα μετρηθούμε. Ελεήσαμε, θα ελεηθούμε. Ελεήσαμε με πολλή δυσκολία γιατί εξετάζουμε την ποιότητα ή όχι του αλουνού, θα εξετάσει ο Θεός και τον ίδιο τρόπο που εξετάσαμε κι εμείς. Μη κρίνετε ή να μην κριθείτε. Αλλά στρέψουμε πάλι το λόγο επί του θέματος. Όταν λοιπόν ο πλούσιος είδε τον πτωχό στους κόλπους του Αβραάμ, λέγει «Πάτερ Αβραάμ, πέψον τον Λάζαρον». Για ποιο λοιπόν λόγο απευθύνθηκε προς τον Λάζαρο? Εγώ νομίζω ότι τράπηκε και κοκκίνησε, και επειδή έκρινε σύμφωνα με τη δική του νοοτροπία, νόμιζε ότι ο πτωχός ασφαλώς θα του είχε κρατήσει κακία. Εάν δηλαδή θα εσκέφθη, εγώ όταν χαιρόμουν τον πλούτο στη ζωή που ήμουνα και χωρίς να έχω δικηθεί καθόλου από τον Λάζαρο, το περιφρόνησα τον άνθρωπο τούτο που ζούσε μέσα στα βάσανα και δεν του προσέφερα ούτε τα ψίχουλα, και πολύ περισσότερο αυτός που τόσο περιφρονήθηκε δεν θα δεχθεί την πρόσκληση. Αν δηλαδή έλεγε στο Λάζαρο, έλα να μου βρέξεις τη γλώσσα με μια σταγόνα, μπορεί, σκέφτηκε, μπορεί να πει ο Λάζαρος, εμένα ήρθες
που είχα ανάγκη να μου δώσεις. Γι' αυτό στράφηκε στον Αβραάμ και είπε, στείλε τον Λάζαρο να μου βρέξει τη γλώσσα. Δεν λέγουμε αυτά για να κατηγορήσουμε τον Λάζαρο, διότι εκείνος δεν σκέπτεται έτσι, μη γέννητο. Αλλά επειδή ο πλούσιος με τη σκέψη του αυτή δεν φώναξε τον Λάζαρο, αλλά τον Αβραάμ, πάτερ Αβραάμ, πέψε τον Λάζαρο, για τον οποίο νόμιζε ο πλούσιος ότι Αβραάμ αγνοούσε τι συνέβη κάτω στη γη μεταξύ πλουσίου και Λαζάρου. Ζήτησε όμως το δάκτυλο εκείνο. Από τον Αβραάμ ζήτησε να στείλει τον Λάζαρο, αλλά από τον Λάζαρο το δάκτυλό του. Το δάκτυλο εκείνου που πολλές φορές άφησε το δάκτυλο, άφησε ο Λάζαρος να το γλύφουν τα σκυλιά που ήταν πονεμένο στη γη κάτω. Και τι απάντησε ο Αβραάμ? Τέκνον απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Απόλαυσες τα αγαθά σου στη ζωή σου. Πρόσεξε σκέψη, πρόσεξε φιλοστοργία δικαίου. Δεν είπε άνθρωπε, απάνθρωπε και ομέ και παμπώνηρε. Δεν του είπε ο Αβραάμ κάτι τέτοια. Σύ που εγκατελείψες τον άνθρωπο σε τόσα βάσανα, τώρα θυμήθηκες στη φιλανθρωπία και το έλεος και τη συγγνώμη. Δεν κοκκινίζεις και δεν ντρέπεσαι. Αλλά τι είπε? Τέκνον, παιδί μου, τέκνον, απέλαβες τα αγαθά σου. Διότι λέγει, γιατί δεν του είπε κάτι άλλο, άνθρωπε, παλιά άνθρωπε και λοιπά ο Αβραάμ? Γιατί λέει ο Κύριος, ψυχή και κακομένη μη προσταράξεις. Ψυχή δηλαδή που είναι ταλαιπωρημένη και δυστυχισμένη, μη της βάλεις άλλο βάρος απάνω του. Γι' αυτό δεν είπε στον πλούσιο τον άσπλαγνο, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, αλλιώς και ζητάς να στείλω τον Λάζαρο. Την είδε ταλαιπωρημένη, την είδε δυστυχισμένη την ψυχή του πλουσίου και της μίλησε γλυκά, γιατί έτσι έπρεπε να μιλήσει. Γλυκά, μη της προσθέσεις κάτι άλλο παραπάνω, την ταραγμένη ψυχή και την ταράξει ακόμα περισσότερο. Φθάνουν σε αυτόν οι τιμωρίες, μη προσαυξάνουμε τις συμφορές του. Εξάλλου, για να μην νομίσει ότι από μνησικακία για τα περασμένα εμπόδισε τον Λάζαρο. Και το δεύτερο είναι ότι αν έλεγε ο Αβραάμ έτσι και του κατηγορούσε, ίσως έλεγε ο πλούσιος ότι και εκείνος μνησικακία μου έχει. Γι' αυτό δεν βάζει και τα ονόματα τα άσχημα. Εξάλλου, ναι, τον ονομάζει τέκνον, σχεδόν σαν απολογείται για τον εαυτό του με την ονομασία αυτή. Παναλαμβάνω, τον ονομάζει τέκνον σαν να απολογείται για τον εαυτό του με την ονομασία αυτή. Ότι εξουσιάζω, λέγει, ότι εξουσιάζω σου παρέχω. Το να επιτρέψω όμως εις τον Λάζαρο να μεταβεί από εδώ εκεί δεν εξαρτιέται από μένα. Ναι. Απέλαβες τα αγαθά σου, του είπε. Και γιατί δεν είπε έλαβες τα αγαθά, αλλά απέλαβες? Από το σημείο αυτό βλέπω ότι ανοίγεται ένα άλλο πέλαγος νοημάτων. Για τούτο λοιπόν πρέπει να τηρήσετε τα λόγια αυτά με ακρίβεια και να καταθέσετε στο νου σας με κάθε ασφάλεια και αυτά που τώρα υπόθηκαν, αλλά και τα προηγούμενα, και με όσα ακούσατε να προετοιμαστείτε καλύτερα
για να δεχτείτε αυτά που πρόκειται να υποθούν. Κι αν με εσάς είναι δυνατόν να θυμηθείτε όλα όσα είπα, αν όμως δεν μπορείτε όλα να θυμηθείτε διαρκώς, παρακαλώ πρώτα από όλα αυτά, ότι το να μη δίνεις τους φτωχούς από τα χρήματα που έχεις, το να μη δίνεις τους φτωχούς από τα χρήματα που έχεις, είναι αρπαγή από το φτωχό, από τους φτωχούς. Είναι κλοπή, είναι αποστέρησης της ίδιας της ζωής τους. Και ότι έτσι δεν κατακρατούμε τα δικά μας στην ουσία όταν δεν δίνουμε, αλλά κρατάμε των πτωχών τα λεπτά. Αν λοιπόν σκεπτόμεθα κατά αυτόν τον τρόπο, θα περιφρονήσουμε τα χρήματα και αφού θρέψουμε εδώ, εδώ θα θρέψουμε το Χριστό που πεινάει, θα έχουμε πότε με εύση και εκεί μεγάλο κέρδος και θα κατορθώσουμε να επιτύχουμε τα μέλλοντα αγαθά με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει μαζί με τον Πατέρα όμοια και το Αγιο Πνεύμα, η δόξα και το κράτος αιώνας. Αμήν. Την προσευχή μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν στους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ελέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καληνύχτα. Καλή αντάμωση.